Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα νούμερο που δεν είμαι σίγουρη για την τροπολογία. 1373 ειδική 23, σωστά τη λέω? 22 λοιπόν. Αυτή με την πρώτη μεν διάταξη αντιμετωπίζονται λειτουργικές δυσχέρειες κατά την υλοποίηση προνοιακών προγραμμάτων και ενεργειών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Εργασίας γενικότερα. Δηλαδή, με απλά λόγια, με αυτή την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας. Τι εννοούμε εποπτευόμενους? Ξέρετε ότι είναι τα 13 κέντρα κοινωνικής προστασίας, ξέρετε ότι είναι το κέντρο τυφλών, το ΚΕΑΤ, ότι είναι το Ίδρυμα Κοφών, το ΕΙΚ, ότι είναι το Εθνικό Κέντρο Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΕΚΑ δηλαδή. Επομένως, μιλάμε ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα να χρηματοδοτούμε κατευθείαν αυτούς τους φορείς για ειδικά προγράμματα που δεν έλειπε αυτή η δυνατότητα και δεν μπορούσαμε να τρέξουμε πολλά προγράμματα. Ήδη χτες, όπως ξέρετε, ανακοινώσαμε τις δράσεις μας για τους άστεγους. Με τη δεύτερη διάταξη, ακριβώς αφορά το πολύ πετυχημένο πρόγραμμα στέγαση και επανένταξη, μιλάμε για 600 οικογένειες, πρώην οι οποίοι ήταν άστεγοι στο δρόμο, πρώην τοξικοεξαρτημένοι, πρώην φυλακισμένοι κτλ., οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο έχουν βρει και ένα μέρος να μένουν, δηλαδή μέσα από 33 φορείς που τρέχουν το πρόγραμμα και το οποίο το τρέχει το ΕΙΑΔ, και συγκεκριμένα το ΕΙΑΔ δίνουμε τη δυνατότητα να επανασχεδιάσει, θα θέλω λίγο ακόμη καιρό κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, να επανασχεδιάσει το πρόγραμμα στέγαση και επανένταξη, να το διευρύνουμε, είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, αλλά να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις οικογένειες των αστέγων, αλλά και τους μόνους, αυτούς που είναι ένα άτομο μόνο στον δρόμο άστεγο, όπως επίσης να αντιμετωπίσουμε και περιπτώσεις αποφυλακισμένων, αλλά και τοξικοεξαρτημένων, οι οποίοι βρίσκονται σε απεξάρτηση. Αυτό είναι λοιπόν η τροπολογία. Γιατί θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να υλοποιήσουμε για τις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή όσοι έχουν χτυπηθεί από την κρίση, περισσότερα προγράμματα. Αυτές τις μέρες, όπως ξέρετε, υλοποιείται μια μεγάλη δράση με αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία και το βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα μίντια και σε όλα τις τηλεοράσεις, το κοινωνικό μέρισμα. 1,4 δις έχει εξοικονομηθεί από τη συμφωνία του 2015, γιατί πετύχαμε ακριβώς το 2015, 0,5 πρωτογενές πλεόνισμα το 2016 και 0,75 το 2017. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα, αντί του συμφωνηθέντος υποσχεθέντος 4,5% του πρωτογενούς πλεόνισματος, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή 9%, να υπάρξει εφέτος, όπως και πέρυσι, μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα. Να πω που βρισκόμαστε, γιατί αυτό ενδιαφέρει όλη την κοινή γνώμη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις εγκεκριμένες 987.292 αιτήσεις, δηλαδή σχεδόν φτάνουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή το εκατομμύριο, με 567 εκατομμύρια πιστωμένα σε αυτούς ήδη και με μέσο όρο αναέτηση 574,64 ευρώ. Όπως ξέρετε, ήδη έχουν υποβληθεί 2.300.000 αιτήσεις αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, με εξαιρετικά σοβαρή δουλειά και επεξεργασία, καταφέραμε και πρέπει να το ενημερώσουμε αυτή τη στιγμή στην αντιπροσωπεία να μην κοπεί ούτε ένα επίδομα αναπήρου. Όλα αυτά που ακούγαμε, επί ένα χρόνο θα κοπούν τα επιδόματα των αναπήρων, ήταν μια σκέτη προπαγάνδα καταστροφολογίας, φόβου για τα πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Ούτε ένα ευρώ λοιπόν. Τελείωσε η διαπραγμάτευση, αγαπητοί συνάδελφοι, ακόμη και αν κάνετε πως δεν το ξέρετε. Τελείωσε. Και παράλληλα, καταφέραμε, παρά τις συνεχείς θυμογές ακόμη και σήμερα, να αυξήσουμε κατά 260 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό
των οικογενειακών επιδομάτων. Από 650 το φτάσαμε 910. Ήταν τα 260 εκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε, αν θυμάστε, που ήταν ως αντίμετρα για το 19. Αυτά που μας λιδωρούν ότι δεν θα τα κάνουμε ποτέ. Ανταυτού τα φέραμε ένα χρόνο πιο νωρίς. 260 εκατομμύρια λοιπόν για τα οικογενειακά επιδόματα, για τα παιδιά, τα οποία εμείς τα παραλάβαμε το 2015 με ποσοστό από το 2009 μέχρι το 2015 που εμείς είμαστε στην εξουσία, 26,7 ποσοστό φτώχειας και ηλικής στέρησης. Για αυτά τα παιδιά λοιπόν έχω να πω τα εξής. Αυτή τη στιγμή 682.000 από το σύνολο των 800.000 οικογενειών. 682.000 θα δουν αυξήσεις από 57% έως 110%. Αναμένουμε να πάρουν επίδομα 295.000 οικογένειες και όλες αυτές οι οικογένειες θα έχουν αύξηση κάθε μήνα του οικογενειακού τους επιδόματος. Θα πω δύο νούμερα για να τελειώσει αυτή η προπαγάνδα που διεξάγεται αυτές τις μέρες στον τύπο. Ότι πάντα επιδόματα, αντίο στα επιδόματα πρωτοσέλιδα σήμερα και που πολύ αξιοσέβαστοι συνάδελφοί μου εδώ παραπλανούνται. Ακούστε λοιπόν. Τι δίνουμε για οικογένεια με ένα παιδί? 480 ευρώ είναι αυτό που παραλάβαμε. Τόσο έπαιρνε ένα παιδί το χρόνο. Τι θα πάρει? Θα πάρει 840 ευρώ. Τι δίνουμε για δύο παιδιά? Τι έπαιρνε? 960 το χρόνο. Τι θα παίρνει με μας? 1680 ευρώ. Τρίτεκνη, γιατί γίνεται και εκεί πολύ μεγάλη φασαρία. Τι έπαιρνε? 2.940 το χρόνο. Τι θα παίρνει με μας? 3.360. Τετράτεκνη. Τι έπαιρνε? 3.920. Τι θα παίρνει? 5.040. Πεντάτεκνος. 4.900 έπαιρνε. Τι θα παίρνει? 6.720. Και όχι μόνο αυτά. Μπορώ να συνεχίσω όση ώρα θέλετε, αλλά πρέπει να σταματήσει η ιστορία. Δεν πρόκειται για ένα διαδρομή της φτώχειας, λυπάμαι πολύ που το λέω. Είναι χαμηλά τα οικογενειακά επιδόματα όπως ήταν. Αλλά 650 εκατομμύρια εμείς παραλάβαμε. Τα κάναμε 910. Ας σταματήσει λοιπόν όλη αυτή η σπέκουλα. Οι Έλληνες πολίτες θα το δουν στην τσέπη τους πολύ σύντομα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται τόση φασαρία όλη αυτή την εποχή. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Υπουργό.